Καλησπέρα σας. Με πολύ μεγάλη χαρά θα προλογήσω εγώ τον Βασίλη τον Χρήστο, εάν δεν ήμασταν συντετριμένοι και κάτω από το εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός, θα έλεγα ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερα ευχάριστη μέρα. Γενικότερα, όχι ακριβώς σήμερα, αλλά όταν πήρε την απόφαση ο Βασίλης ο Χρήστου, μετά από τις, φαίνεται, ακούστηκαν οι παρακλήσεις μας, οι παρενέσεις μας, αγαπητέ Ηλία, και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτές τις διαλέξεις ελληνικής παιδείας. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να ευχαριστήσω το φιλίστορα εκδότη μας για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία και μαζί να ευχαριστήσω τον Βασίλη για κάποιους λόγους που επιτρέψτε μου να τους μοιραστώ μαζί σας. Για τη συνεχή, για την άοκνη διακονία του βιβλίου. Δεύτερο, για αυτό το στέκι το οποίο έχει δημιουργηθεί. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα στέκι αυτό σχεδόν μοναδικό θα έλεγα. Όχι στα όρια της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Ελλάδος. Ένα στέκι στο οποίο προκύπτουν πνευματικά συμπόσια υψηλού επίπεδου και έτσι έχουμε την ευκαιρία και εμείς να γευτούμε από τις γνώσεις αυτών των ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ευχαριστώ και αγαπώ ιδιαίτερα τον Βασίλη είναι ο πατέρας του, ο αείμνηστος Παναγιώτης Χρήστου. Δεν θα κρύψω, το έχω επαναλάβει, ότι ήταν ο άνθρωπος που μέσα από τα γραπτά, μέσα από τη διακονία αυτής της θεολογικής επιστήμης, μέσα από τις συνεχείς και άοπνες, επίμοχθες πατρολογικές του μελέτες, αναδεικνύοντας μια φυσιογνωμία του επίπεδου του Γρηγορίου του Παλαμά, μπόρεσα κι εγώ τρόπον την να μοιηθώ σε αυτά τα μονοπάτια. Ευχαριστώ λοιπόν τον Βασίλη τον Χρήστο γιατί με γνώρισε, μου έχει δώσει τα βιβλία και μέσα από τον Βασίλη έχω γνωρίσει τον εξαιρετικό φίλο μου, τον αδελφό του, τον Κωνσταντίνο Χρήστο. Καθηγητή στη θεολογική και ενίοτε πεζέτερο στις ατραπούς των πνευματικών αναζητήσεων. Ευχαριστώ τον Βασίλη τον Χρήστο γιατί κατάφερε και μάζεψε μία πλειάδα εξαιρετικών ανθρώπων. Εδώ μέσα κυρίες και κύριοι υπάρχουν άνθρωποι που ας μου επιτραπεί να πω, ας ονοματίσω, η Δήμητρα Ηλιάτσα, ο Βασίλης ο Κάρτσος, άνθρωποι σαν τον καθηγητή μου, τον Γιάννη τον Σούλη, που μου θυμίζουν πολύ έντονα το τι έπαθε ο Ιερός Πλωτίνος όταν τον επισκέφτηκε ο Ριγένης σε μία διάλεξη. Έτσι λέει τουλάχιστον ο Θρύλος. Στάθηκε ακίνητος και δεν μπορούσε να μιλήσει. Και όταν του είπαν οι μαθητές, δάσκαλε, γιατί δεν λες κάτι, λέει, τι να πω όταν γνωρίζω ότι στο ακροατήριο υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητέ μου Στέφανε, οι οποίοι γνωρίζουν πολλά περισσότερα από ό,τι εμένα. Έτσι λοιπόν μια συνετή λύση θα ήταν να αποσυρθεί ο ομιλητής και μολονότι έχει ετοιμάσει και αυτό σαν τυποποιημένος ακαδημαϊκός κάποια στοιχεία, θα προτιμήσω σήμερα να μιλήσω εκτός κειμένου, όπως από στήθους, όπως άλλωστε το συνηθίζω. Να ευχαριστήσω τελευταίο τον αγαπητό μας σκηνοθέτη, τον Αλκαίο, ο οποίος άοκνα έχει υπηρετήσει όλες αυτές τις διαλέξεις και επίσης τον φίλο μου τον Δημήτρη, που σήμερα προσφέρθηκε και αυτός εθελοντικά. Είναι μεγάλη υπόθεση να στηρίξουμε φίλες και φίλοι αυτές τις διαλέξεις. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορέσουμε, αγαπητέ μου Ανδρέα Σταματόπουλε, και σε ευχαριστώ για την παρουσία, να στηρίξουμε αυτό το βιβλιοπωλείο. Έτσι λοιπόν δεν διστάζω να πω ότι το αν στέκεται αυτό το βιβλιοπωλείο οφείλεται στη δική σας αγάπη, στη δική σας συμπαράσταση. Και θερμά σας παρακαλώ, επειδή γνωρίζω από κοντά το τι πέρασε ο Βασίλης ο Χρήστο. Ελάτε κυρία Πλαστήρα, ελάτε, ευχαριστώ πολύ. Όλες αυτούς τους μήνες, όλα αυτά τα χρόνια με τον COVID, νομίζω ότι η στήριξή μας αυτή τούτη τη φορά είναι εντελώς μα εντελώς απαραίτητη. Γιατί είναι ο πλατωνισμός, κυρίες και κύριοι. Γιατί μυστική θεολογία, χριστιανική μυστική θεολογία. Σπέβδω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Παλαιότερο ο Βασίλης με αποκαλούσε μαθηματικό και περισσότεροι από εσάς πιστέψατε ότι είμαι μαθηματικός. Λατρεύω τα μαθηματικά. Και στο Πολυτεχνείο, θα θυμάται ο αγαπητός μου καθηπολιτικός μηχανικός, είναι το πρώτο μου πτυχίο. Κάναμε 3 χρόνια νομίζω. Δεν υπήρχαν τότε εξάμεινα, αγαπητέ μου Γιάννη. Και το τρίτο έτος, αλλά μετά τα κόψανε σιγά-σιγά. Τα κόψανε. Αυτή η πολιτεία γενικά αρέσκεται στον Ακόβη. Είτε την πολιτεία του Πλάτωνος. Τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, πάντως δεν είμαι μαθηματικός. Λατρεύω τα μαθηματικά. Και μέσα από τα μαθηματικά περνάμε σε μια ειδικότερη ποίηση, σε μια διαβαστική του σύμπαντος, η οποία έχει το δικό της ρυθμό, έχει τη δική της αρμονία.
Και πάνω σε αυτό θα μπορούσα να πω, ας υπερηφανευτώ κι εγώ, ας κοκκινήσω λίγο, φαίνεται ότι σήμερα δεν διαθέτω τη φυσική μου συστολή, και ας πω ότι έχω γράψει δύο βιβλιαράκια με τα μαθηματικά. Παράλληλα όμως με τα μαθηματικά, μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη μου ήταν η φιλοσοφία. Και θα πρέπει να σας πω, σήμερα ας μιλήσουμε και με έναν εξομολογητικό τόνο. Αυτή η engineering, αυτή η τεχνολογική, τεχνική, τεχνοκρατική θα έλεγα κατεύθυνση, με εμπόδιζε, αγαπητέ μου Θόδωρε, να δω ορισμένα πράγματα. Οφείλω βέβαια πολλά στους καθηγητές μου, αλλά ταυτόχρονα είχαν μία μονομέρεια που δεν επέτρεπε να ξεφύγουμε από το στιγνό και στεγνό ορθολογιστικό μοντέλο. Καρτεσιανό το αποκάλεσε προχθές ο πραγματικός μαθηματικός ο Στέφανος. Και είναι έτσι, αγαπητέ μου Στέφανο. Αυτές οι αναζητήσεις, φίλες και φίλοι, με φέρανε πολύ κοντά στο να μελετήσω αυτό που ονομάζεται αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όχι απλά και μόνο με μία επιπόλαια και επιδερμική απόπειρα μελέτης. Όχι σαν τα αφρόψαρα τα οποία κινούνται στην επιφάνεια των πραγμάτων και επιχειρούν να γίνουν κλακαδόροι σλογανίστες των 100 λέξεων απομνημονεύοντας κάποια ρητά. Αλλά όπως είπε ο Μέγας Ηράκλητος, αγαπητέ μου Σάκη Παπατζήμα, εδιζησάμινε με αυτόν. Να προχωρήσουμε λίγο. Να προχωρήσουμε βαθύτερα. Και όποιος προχωράει βαθύτερα, φίλες και φίλοι, έλα Σπύρος, ευχαριστώ, θα διαπιστώσει ότι φαίνεται σαν να υπάρχει μία συνέχεια. Φαίνεται σαν να υπάρχει ένα μυστικό νήμα το οποίο από την αρχαιότητα διακλαδώνεται έως τα σήμερα. Κέρυες σταθμοί σε αυτή την πορεία, σε αυτή την ανέλυξη του ελληνικού πνεύματος, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε την ύπαρξη του νεοπλατωνισμού. Δεν έχουν σημασία τόσο τα ιστορικά στοιχεία. Έχουμε εδώ εξάλλου την καθηγήτρια, την κυρία Πλαστήρα, που είναι ειδικότερη μου σε αυτά τα θέματα. Να πούμε αν κληρονόμησα, αγαπητή μου Δήμητρα, από τον Αμμόνιο Σακά. Να πούμε αν κληρονόμησα από κάποιους άλλους ανθρώπους. Αν έγραψε ο Πορφύριος για τον Πλωτίνο, που θεωρείται ο Πλωτίνος ο μέγας ιδρυτής αυτής της σχολής. Όχι με αυτή την έννοια. Όχι με την έννοια ενός μεγίστου συστηματοποιητή όλων αυτών των νεοπλατωνικών δοξασιών και θεωρημάτων που βρήκαν την κορύφωσή τους στη στοιχείωση, τη θεολογική στοιχείωση, και ευχαριστώ άλλη μια φορά το μέγα λόγιο και μεταφραστή, τον αγαπητό μου Παπατζήμα, που μετά από πολλά χρόνια είχα διαβάσει γύρω στο 70-72 τις πρώτες του μεταφράσεις, είχα τη χαρά και την ευτυχία να το γνωρίσω εδώ μέσα, σε αυτό το πνευματικό στέκι, φίλες και φίλοι. Τον ευχαριστώ που μου χάρισε, γιατί το είχα από αγγλική μετάφραση, χάνοντας όλη αυτή την ποίηση της ελληνικής γλώσσης, τη στοιχείωση τη θεολογική. Όχι από αυτή την έννοια. Ούτε την εξαιρετική αξιωματική θεμελίωση του Δαμασκίου, του μετέπειτα, του ιστεροπλατωνιστή, νεοπλατωνιστή. Όχι. Αλλά να δούμε όλο αυτό το πνευματικό μονοπάτι, το οποίο συνέχει, φίλες και φίλοι, συνέχει από την αρχαιότητα αυτό που ονομάζουμε ελληνική γραμμή, το ονομάζω εγώ ελληνική σκέψη, αν θέλετε μπορείτε να το ονομάσετε, και είμαι ανοιχτός να το κουβεντιάσουμε, να δούμε δηλαδή που ενδεχομένως κάναμε λάθος, να ζαρώσουμε ενδεχομένως σε κάποια πράγματα, αλλά να παραδεχθούμε ότι το κύριο στοιχείο, το οποίο συνέχει, το οποίο απαρτίζει, συναρθρώνει τούτη την ελληνική γραμμή, είναι μια ρωμαλαία αναμέτρηση, μια ρωμαλαία αναμέτρηση εκλογήκευσης του σύμπαντος, μια απόπειρα νοηματοδότησης και σημασιοδότησης των ουσιωδών μιζώνων παραμέτρων του ανθρωπίνου βίου, φίλες και φίλοι. Αυτές οι αναμετρήσεις, οι οποίες προφανώς διακρίθηκαν και από αποτυχίες, τι πιο φυσιολογικό, σημαδεύουν μια ολάκερη πνευματική πορεία ενός λαού, δεν μου αρέσει πολύ ο όρος γιατί δεν στοιχειοθετεί, ενός έθνους δεν μου αρέσει πάρα πολύ, ενός γένους δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Πασχίζω και εγώ μέσα από την αναζήτηση των ταυτοτικών ζητημάτων να προσδιορίσω εκείνα τα αρχιμήδια στηρίγματα τα οποία μπορεί να επιτρέψουν στον αναζητητή να έρθει σε επαφή. Και ο τελευταίος λόγος προτού περάσω, να ευχαριστήσω και τον Βασίλη τον Χρήστο, που σε ένα υπέροχο βιβλιαράκι που τα ανακάλυψα τις προάλλες για την ελληνική γραμμή του Περικλή Γιαννόπουλου. Βασίλη, συγχαρητήρια, έχεις γράψει το πρόλογο και δεν μας το έχεις πει ποτέ ότι μπορείς και γράφεις με τέτοια δυνότητα. Να το πάρετε αυτό το βιβλίο και να θαυμάσετε τον πρόλογο του Φιλίππου. Σας ζητώ συγγνώμη.
του φιλίστορα εκδότη μας. Ο νεοπλατωνισμός, φίλες και φίλοι, γνήσιο γέννημα τέκνο του πλατωνισμού, γνήσιο γέννημα και τέκνο του αριστοτελισμού, μια απόπειρα να θεμελιωθεί υπερβατικά μετά από την ελαφρά στροφή του Αριστοτέλη, κατά κάποιο τρόπο όπως το απεικονίζει και ο πίνακας, κάποιος δείχνει προς τα πάνω, κάποιος δείχνει προς τα κάτω, υπέροχη αυτή ζωγραφιά. Έχουμε μία απόπειρα σύνολη, συνολικής απόπειρας να συναρθρώσουμε ένα αξιωματικά θεμελιωμένο σύστημα. Διότι η φιλοσοφία, σε αντίθεση με τους αγράμματους καθηγητές, τώρα ντρέπομαι που το λέω, αλλά οι περισσότεροι, εκτός από το ότι μιλούν τα πανελλήνιστα ελληνικά, είναι και με 5 κολυβογράμματα. Κύριε Χρήστου, εξαιρείστε από όλη αυτή τη χωρία και ζητώ συγγνώμη αν έχω στεναχωρήσει εξαίρετους καθηγητές, καθηγήτρες που υπάρχουν ανάμεσά μας. Είναι μία απόπειρα να θεμελιωθεί με ένα αξιωματικό τρόπο. Ακούω πολλές φορές ερωτήματα. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο για το οποίο θα ήμασταν υπερήφανοι, αν ένα και μοναδικό είχαμε προσφέρει στην ανθρωπότητα? Και απαντώ με μεγάλη βεβαιότητα και κατάφαση. Ένα είναι το δημιούργημα του ελληνικού πνεύματος, η αξιωματική μεθοδολογία. Θα μπορούσε ο Στέφανος ο Γέγας να έλεγε proof theory, θεωρία αποδείξεων, theory of models, model theory και οτιδήποτε άλλο ο αγαπητός μου καθηγητής των Αγγλικών, ο κύριος Γιούρης. Όχι. Είναι αυτή η απόπειρα. Ελάτε Κατερίνα, είναι αυτή η απόπειρα να θεμελιώσουμε με έναν τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Με έναν τρόπο όχι ασυνάρτητο, με έναν τρόπο καλά θεμελιωμένο από τις προκείμενες να προκύψουν τα συμπεράσματα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το έργο, το εξάτομο έργο του Αριστοτέλου. Σας ζητώ και πάλι συγγνώμη, το όργανο του Αριστοτέλου. Και από εδώ αρχίζουν οι μεγάλες παρεξηγήσεις. Είναι τυχαίο άραγε που το πρώτο βιβλίο, η κατηγορία, που αναγκάστηκε ο Πορφύρος να γράψει εισαγωγικό, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, φροντιστηριακό βιβλίο, για να μας μοιήσει με ένα πιο ευγενικό, με ένα πιο άκοπο τρόπο, που θεμελιώνει την οντολογία, που θεμελιώνει αυτό το τρίβιουμ που είχαμε στην αρχαιότητα, την αντιστοίχηση ανάμεσα στη νόηση, ανάμεσα στο λόγο. Θυμηθείτε εξάλλου ότι οι 10 κατηγορίες του Αριστοτέλου βρίσκονται σε μια εκπληκτική one-to-one, θα λέγει ο φίλος μου Γιάννης Σωσούλης, αφημονοσήμαντη αντιστοιχεία με τα parts of speech, με τα μέρη του λόγου. Πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δυστυχώς, φίλες και φίλοι, τα ανακαλύπτουν σήμερα και τα διδάσκουν. Δεν υπάρχει Αμερικάνικο πανεπιστήμιο, αγαπητέ μου Θόδωρε, σπουδαγμένο στην Αμερική είσαι, που δεν διδάσκεται σήμερα αυτό το trivium, για να περάσουμε μετά και σε κάτι άλλο. Αλλά αυτή η αντιστοίχηση είναι αυτή που κυριολεκτικά εξωστρακίζει και διαλύει κάθε ψευδέστηση που έχει ο κοινός, εντός εισαγωγικών, δεν το λέω με κάποια διάθεση υποτίμησης, κάθε άλλο. Η ταπεινότητα και η σεμνότητα, θα καταλάβετε ότι είναι η άμεση αξιωματική συνέπεια όλων αυτών που συζητάμε, και αυτή η ανεκτοσύνη. Είναι λοιπόν αυτό το στοιχείο, φίλες και φίλοι, το οποίο σήμερα θα κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο. Αυτό το στοιχείο το οποίο εμφυλοχωρεί το όργανο του Αριστοτέλη, αυτό το στοιχείο το οποίο το πήρανε, θα έβαζα και τους στοϊκούς με το Χρήσιπο, θεμελιώνοντας μια καινούργια λογική, έφτασε σε ένα παράμιλο επίπεδο με τους νεοπλατωνικούς. Και επιμένω σε αυτό, γιατί έχω δώσει μια διάλεξη πάνω σε αυτό το θέμα και ευχαριστώ τον Αλκαίο που την είχε βιντεοσκοπήσει και την έχει ανεβάσει για άλλη μια φορά. Ο Πρόκλος, ίσως για μένα ένα από τα πλέον συνθετικά μυαλά της αρχαιότητας, ένα από τα πλέον συνθετικά μυαλά, με μια αξιωματική γεωμετρική απόδοση. Αλλά σε αντίθεση με αυτούς τους αγράμματους, κολυβογράμματους καθηγητές, τα μαθηματικά δεν έπαιζαν το ρόλο του να ρωτήσουμε ένα παιδάκι να σηκώσει το χέρι ποιο είναι το πυθαγόριο θεώρημα, να μου πει το τετράγωνο της υποτινούσης ούτε με το άθροισμα των δύο καθέτων πλευρών. Αλλά πηχούσε μία απόπειρα, αγαπητέ μου Στέφανε, αξιωματικής θεμελίωσης όλης της πλατωνικής διδασκαλίας. Προχθές στην υπέροχη ομιλία σας, κυρία Λιάτσα, νομίζω αναφέρθηκε ο αγαπητός μαθηματικός στα πλατωνικά στερεά, και ειδικότερα τα πλατωνικά στερεά είναι αυτά που συνιστούν τη μεγίστη επιτομή όλου αυτού του έργου.
Γι' αυτό και στην επινομίδα που ορισμένοι θεωρούν ότι ενδεχομένως και να είναι νόθο, εγώ δεν ασπάζομαι αυτή την άποψη. Γι' αυτό τονίζονται εκεί πέρα ορισμένα στοιχεία τα οποία μας προειδάζουν για μια μυστική προσπέλαση πλέον προς το κομμάτι της γνώσης. Αυτή η μυστική προσπέλαση που θα την αφήσω για το τέλος, προηγούνται κάποια άλλα στοιχεία. Προηγείται για παράδειγμα το στοιχείο των αισθητών. Δεν θέλω να μιλήσω για τη συγκεκριμένα σήμερα για την πλατωνική μεταφυσική, αλλά όλοι μέσα σε αυτό το ακροατήριο, όλοι είμαστε εξοικειωμένοι κατά κάποιο τρόπο, λίγο ή πολύ, με τις γενικότερες πλατωνικές έννοιες και τον κόσμο των αισθητών. Πάνω όμως από αυτόν τον κόσμο των αισθητών αρχίζει ο κόσμος της εννοιακής σκέψεως. Είναι ένα άλλο εργαλείο το οποίο ονομάζεται διάνοια. Και αυτό το εργαλείο αποπειράται, φίλες και φίλοι, να διεισδύσει, όπως λέμε, ως πλατωνικό σε αυτά τα αφηρημένα αντικείμενα. Έχουν άραγε ύπαρξη, δεν έχουν ύπαρξη. Μου αρέσει που επικαλούμε, αγαπητή Δήμητρα, συνήθως το τρίγωνο το σκαλινό και λέω ότι το δείγμα μιας ακαλλιέργητης ψυχής είναι το σκαλινό τρίγωνο. Και σταδιακά με μια καλλιέργεια είναι κρυπτικός ο λόγος. Ποια άραγε είδους καλλιέργεια? Αρχίζει και γίνεται ισοσκελές. Και στις τέλειες ψυχές γίνεται το ισόπλευρο τρίγωνο. Και μιλούν τα αρχαία κείμενα. Μιλούν τα αρχαία κείμενα γιατί το ισόπλευρο τρίγωνο, αν αποπειραθούμε και βάλουμε αυτά τα τρία, το τριμερές κομμάτι της ψυχής του Πλάτωνα και τοποθετήσουμε στις κορυφές, σήμερα δεν θέλησα να κάνω παρουσίαση, αλλά αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να τα παρουσιάσουμε, αυτά τα τρία μέρη, τότε και μόνο όταν το τρίγωνο γίνει ισόπλευρο αναπτύσσεται το τέταρτο και τελευταίο κέντρο που είναι το κέντρο της δικαιοσύνης. Έτσι λοιπόν της δικαιοσύνης ηλενοητέ, λέει ο ποιητής, το τριλαμπές της μιας θεότητος, λέει ο υμνοδός. Και σε αντίθεση πάλι με πάρα πολλούς αγράμματους καθηγητές, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η θεολογία, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, κυρίες και κύριοι, είναι το απάβγασμα της φιλοσοφίας. Και επειδή μου το είχες ρωτήσει, αγαπητέ μου Ηλία Πεϊνερτζή, επιμένω σε αυτό το πράγμα. Για το δεν, για το Θεό μίλησαν οι αρχαίοι Έλληνες. Όχι με όλες τις συνεκδοχές και όλες τις πολλώσεις με τις οποίες τα έχουμε χρωματίσει σήμερα. Αλλά για αυτή την αέναη προσπάθεια του ανθρώπινου όντως να μπορέσει να συλλάβει το ανεκπλήρωτο, το ασύλληπτο, το επέκεινα. Αυτό το οποίο δεν αρκούν οι γνωστικές δυνάμεις της ψυχής για να το προσπελάσουν. Γιατί οι γνωστικές δυνάμεις ψυχής, όπως μας λέει ο Πρόκλος, αρκούνε μόνο για την εννοιολογική, για την εννοιακή σκέψη, που πρότυπό της έχει, φίλες και φίλοι, τα μαθηματικά. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν τα μαθηματικά μπορούν να μας δώσουν, θα έλεγα, μια πρόγευση. Κατάλληλα προπονημένο το διανοήστε, μπορεί να διεισδύσει πλέον ως πλατωνικόν σε αυτά. Και πάνω πρέπει να εγκαταληφθεί. Γιατί ο άλλος ο κόσμος, φίλες και φίλοι, δεν έχει ανάγκη από γνωστικά εργαλεία τύπου διάνοιας. Έχει ανάγκη από ένα καινούριο γνωστικό εργαλείο. Πολλές φορές χρησιμοποιώ δομική φρασεολογία και την αντιδιαστέλω με μια λειτουργική φρασεολογία. Αν είναι λειτουργίες, αν εργαλεία, αν όργανο, αν, που είναι ο νους. Ο νους των Πλάτωνα, ο νους τους νεοπλατωνικούς, ο νους των Διονύσιο των Αρεοπαγίτων. Έχει μια άλλη θέαση. Μπορεί και θεάται τον εαυτό του. Συλλαμβάνει τα πράγματα με μια ενότητα, με μια ενοποιητική διαδικασία. Και αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο κόσμος ο τρεπτός, αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο κόσμος ο αισθητός, στην πραγματικότητα είναι απίκασμα άλλων πραγματικοτήτων. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά που μιλάμε σήμερα με τόση άνεση, με τόση ελευθερία, με ένα στιγνό δυτικό ορθολογιστικό μοντέλο που έχει καθυποτάξει κυριολεκτικά τα πάντα στο χώρο της εμπειρίας. Να εξηγήσουμε λοιπόν γιατί κινείται παράλληλα, θα επανέλθω σε αυτό το σημείο, ο Πρόκλος με το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι και δεν τους ξοδεύουμε για κανέναν. Αλλά θα είμαι και λίγο σκληρός απέναντι στην πορεία που πήραν τα πράγματα. Έχω τονίσει κατ' επανάληψη ότι μέχρι κάποιο σημείο με είχε διορθώσει ο αγαπητός μου Σάκης ο παπατζής μας. Η Δύση μελετούσε τον Αριστοτέλη μέσα από μεταφράσεις, μέσα, αν θυμάμαι καλά Σάκη, βοήθησέ με από το Βοήθειο, αλλά και μέσα από αραβικές μεταφράσεις.
και ξαφνικά ο μεγάλος της Καθολικής Εκκλησίας, ο Θωμάς ο Ακινάτης, αναθέτει στο Γουλιέλμο της Μορμπέκης, τον επίσκοπο, να μεταφράσει από το πρωτότυπο. Και φίλες και φίλοι, μεταξύ αυτή είναι εντελώς προσωπική άποψη και την καταθέτω στην κρίση σας, μεταξύ του 1200 και του 1300, σε αυτή την εκατονταετία αγαπητή μου δώρα, έρχεται και παίζεται όλο αυτό το δράμα που αποκαλείται δυτικός πολιτισμός. Γιατί φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, έτσι είναι η πραγματικότητα, το πρώτο βιβλίο το οποίο μεταφράζεται είναι το όργανο του Αριστοτέλη και έκθαμβη δυτική. Βέβαια στο σημείο αυτό πρέπει να σας πω ότι είχε ξεκινήσει η λατρεία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης λίγο πιο μπροστά, είχαν αρχίσει να μεταφράζονται τα κείμενα του Θωμά του Ακινάτη, η αδελφή Κιδώνη, εν πάση περιπτώσει είχε αρχίσει να αναπτύσσεται μια δυτικοφροσύνη, αλλά θέλω να μείνω στο αυστηρά επιστημονικό, στο αυστηρά μαθηματικό. Μεταφράζεται το όργανο του Αριστοτέλη και έρχονται και ανακαλύπτουν έκθαμβοι δυτικοί για πρώτη φορά ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να απάγουμε, όχι να παράγουμε, να απάγουμε το οτιδήποτε. Πολλές φορές γελάω με ανθρώπους που μεταφράζουν τα βιβλία, τα μεταφράζουν από κάτι γερμανικά, από κάτι αγγλικά και δίνουν τους αγγλικούς όρους και δεν παίρνουν στον κόπο να δούνε πώς έχουν δουλευτεί αυτοί οι όροι από τον Αριστοτέλη. Ο όρος, η σήμανση του όρου, η σημασιοδότηση και η νοηματοδότηση δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι έτσι όπως λέμε, κάνουμε φιλοσοφία και λέμε, είναι μια αυστηρή επιστήμη. Και υπ' αυτή την έννοια, φίλες και φίλοι, παίχτηκε η τραγωδία του δυτικού πολιτισμού. Ναι, αλλά ο Αριστοτέλης, όπως συνεχίστηκε από τους νεοπλατωνικούς, έδωσε το όργανο σαν ένα όργανο ελέγχου της κριτικής δραστηριότητας, αυτού που αποκαλούμε νεολογική σκέψη, βασισμένο επάνω σε μια οντολογική πραγματικότητα. Αυτό είναι το δράμα, ας με διορθώσει ο καθηγητής ο κύριος Χριστού, του σύγχρονου δυτικού. Δεν είναι οντολογικό. Έχει χαθεί αυτό το «ον», το οποίο οι αρχαίοι το είχαν αναβιβάσει σε επίπεδο ατόμου και καλλιέργησαν μάλιστα, για να πούμε και τα άσχημα, σε τέτοιο βαθμό την αναρχία του ανθρώπινου όντως, του ανθρώπινου ατόμου, που έφτασαν σε ένα πλήρη ατομικισμό, θα έλεγα σε ένα πλήρη σολιψισμό, θα τολμούσα να έλεγα σε ένα πλήρη νιχιλισμό, προάγγελο του σημερινού εθνομηδενισμού, μηδενισμού, ας το περιορίσω έτσι. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο αυτό, δεν είναι τυχαίοι οι όροι τους οποίους χρησιμοποιούμε. Οντολογικού χαρακτήρα είναι το πρόβλημα και σε οντολογικά στρώματα χωρίζουν οι νεοπλατωνικοί την πραγματικότητα. Και σε αυτά τα οντολογικά στρώματα έρχεται η δεύτερη μεγάλη επιστήμη, η γνωσιολογία, η μέθοδος της γνώσης, Στέφανε. Πώς θα μπορέσουμε να μπούμε μέσα, να προσποριστούμε αυτά τα νάματα της αληθείας που λέμε. Κάπου εδώ συναντάμε και ένα τελευταίο ρητό για να αποχαιρετήσω τον μεγάλο Πρόκλο, που του έχω και μία δυναμία. Τελειώνει ένα έργο του με τη ρίση των Πυθαγορείων, σχάμα και βάμα, αλλά ου σχάμα, ου βάμα και τριόβολο, θέλοντας να δείξει, μας εξηγεί αυτός ο μέγιστος νεοπλατωνικός φιλόσοφος, θέλοντας με αυτό να δείξει ότι δεν είναι η εμπειρία η προκρούστια κλίνη, το κατάλληλο έδαφος με βάση το οποίο θα κρίνουμε το χώρο του πνεύματος. Αλλά το πνεύμα διαρκώς ανυψώνεται από κατάσταση σε κατάσταση, μέχρι σε μία απελπισμένη απόπειρα μεθέξεως με το εν, με το ασύλληπτο, δίχως να το επιτυχάνει. Η παράδοση μας λέει ότι ο Πλωτίνος, για παράδειγμα, 4 φορές στη διάρκεια του βίου του κατάφερε να ενωθεί. Άλλοι ίσως μία φορά ή δύο. Τότε εμφανίζεται και ένα πρόσωπο μυθικό. Θυμάμαι τον αείμνηστο, τον κύριο Καψάλα, ο οποίος προλόγιζε πάντοτε εδώ τις ομιλίες. Έλεγε είναι αρεοπαγίτης ή αεροπαγίτης και γελούσαμε πάντοτε, είχαμε έτσι ένα ωραίο λογοπαίγνιο. Εν πάση περιπτώσει, αν ξεφύγουμε από το ιστορικό θέμα, αγαπητή μου Δήμητρα, όπως πάρα πολύ σωστά έβαλες και εσύ τα ζητήματα για τον Όμηρο, και μείνουμε, θέσουμε τα κείμενα από τη μία μεριά του Πρόκλου
Και από την άλλη μεριά του Διονυσίου αντιλαμβανόμαστε ότι η αμφίεση είναι κοινή. Αυτά τα νεοπλατωνικά νάματα και δόγματα χρησιμοποίησε, αλλά τώρα πλέον έχουμε ένα άλλο πλαίσιο αναφοράς. Τώρα αυτό το εν το οποίο το μπερδεύουμε αρχίζει πλέον και παίζει με την Αγία Τριάδα, αρχίζει και παίζει με τα τρία πρόσωπα. Κάποιος δυστυχής αναζητητής, αν δεν έχει το μέντορα, αν δεν έχει ανθρώπους, αγαπητοί Δήμητρα, να το βοηθήσουν, το πιθανότερο είναι ότι θα χαθεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα αρχιμίδιο στήριγμα. Και το αρχιμίδιο στήριγμα, φίλες και φίλοι, είναι ο Παρμενίδης. Συστήνω σε όλους αυτόν τον μέγιστο, θα τολμούσα να έλεγα, αγαπητέ μου Αντρέα, και σκοτεινό και περίεργο και δύσκολο διάλογο. Και ανάμεσα, μάλλον μετά από τις 9 υποθέσεις του Παρμενίδη, σε προβάλλει 19η με αυτή την, θα λέγαμε, δωρικού τύπου διατύπωση, ανακύπτει το διτό πρόβλημα αυτής της φιλοσοφίας. Αν αποφασίσουμε να δώσουμε τη βαρύτητα στο εν, τότε είναι σαν να τονίζουμε, αγαπητέ μου Βασίλη, την ενότητα. Αν αποφασίσουμε να δώσουμε τη βαρύτητα, αγαπητέ μου Πρόεδρε, στο εστί, αρχίζουμε και πηγαίνουμε προς κάποιας μορφής υπαρκτικότητα. Θα λέγαμε πώς υποστασιάζεται. Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοιες ορολογίες θεολογικού χαρακτήρα, γιατί μέχρι εκείνη την εποχή δεν ήταν της μόδας αυτές οι έννοιες που μετέπειτα τα υπηρετεί αυτά τα θέματα καλύτερα ο κύριος Χρήστου του Βυζαντινού προσώπου και όλα αυτά τα οποία μας τα έμαθε ο μακαριστός Ζιζιούλας. Τότε ήταν άλλη σημασία τους. Και η σημασία αυτή δεν μπορεί να παραδοθεί. Γι' αυτό είναι απαραίτητα όλα αυτά, θα έλεγα, κάποιες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες, επεξηγήσεις. Πώς άραγε ο σύγχρονος άνθρωπος να μπορέσει να κατανοήσει, πώς θα μπορέσει μία φορά να εισχωρήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Να δεχθεί το δόγμα εξ νιχίλιο της εκ του μηδενός δημιουργίας, όπως μας λέει ο Διονύσιος. Πράγμα το οποίο για τους αρχαίους Έλληνες ήταν βλασφημία, ήταν ιεροσιλία. Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, επειδή ο σκηνοθέτης μερικές φορές τον βλέπω λίγο άγριο, αλλά πάντοτε του χρωστώ ευγνωμοσύνη, γιατί είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί την παρουσίαση, αισθάνομαι και έναν άλλο λόγο, τον οποίο θα σας τον εκμυστηριευτώ. Πάντοτε εδώ παρευρίσκεται ο κύριος Έξαρχος, ο οποίος ήταν χρονομέτρης και μου έλεγε θα μητράσει το πολύ 20 λεπτά, όχι παραπάνω. Και δεν τολμούσα να κοιτάξω προς τα εκεί. Σήμερα απουσιάζει ο κύριος Έξαρχος και παρασύρθηκα. Ο Αλκαίος όμως, ο οποίος είναι εκτός από χρονομέτρης και κόφτης, μου κάνει νόημα ότι πρέπει να σταματήσω. Το να πω ότι χάρηκα που ήρθατε είναι ψέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την προσοχή, για τη δεκτικότητα. Πιστέψτε ότι και εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα. Τα παλεύω μέσα από δύσκολες συνθήκες. Σε άγωνα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, τα οποία, κύριε Χρήστου, όλα αυτά τα θέματα δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ότι έχουν, αγαπητέ μου Στέφανε και Βασί, έχουν και εσύ μου, έχουν εξοφελιστεί πλήρως. Okay. Δεν αγαπάει, φαίνεται, αυτή η κοινωνία πλέον αυτή τη σκέψη. Αυτή η σκέψη, θέλω να σας διαβεβαιώσω, είναι η μοναδική λυτρωτική διέξοδος για τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, μπορείτε να μελετήσετε λίγο τον μεγάλο Χάιντεγκερ και τα δοκίμια του για την οντοθεολογία, τα οποία τόσο απλόχερα μου χάρισε ο αγαπητός Σάκης Παπατζήμας. Είμαι στη διάθεσή σας να πραγματοποιήσουμε ένα γόνιμο διάλογο με κριτική, με πολεμική, με ό,τι θέλετε, αφού σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά!
Μου ζητάς να λησμονήσω.